Έχει τόσα πραγματικά θέματα, κυρίες και κύριοι, που θα προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θέτουν και ερωτήματα στο τηλεφωνικό κέντρο έξω και ζητήματα τα οποία αφορούν και την πόλη κλπ. Ένα άλλο θέμα για να κλείσουμε με αυτό το ζήτημα είναι το σπάσιμο της καθαριότητας, κύριε Δημαρχέ, με εντεταλμένο για θέματα ανακύκλωσης. Προκάλεσε εντύπωση. Θα ασχοληθεί και με το κομμάτι της αποκομιδής, της ανακύκλωσης, ή θα ασχολείται μόνο με τα θέματα που αφορούν, ο κ. Σιδηρόπουλος, αν θυμάμαι, με τα θέματα που αφορούν την επαφή του κόσμου με το συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλη παραφιλολογία από τις αντιπολιτεύσεις. Αντί να ασχοληθούν με αυτά τα 3,5 χρόνια που σχεδόν δεν έκαναν τίποτα στην πάυση και στη λειτουργία του ΧΑΔΑ, μένουν ποιος θα είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και πρασίνου και ποιος θα είναι στην ανακύκλωση. Η ουσία είναι αυτή που μετράει, κύριε Φυλακτή. Και ποια είναι η ουσία? Πάυση λειτουργίας του ΧΑΔΑ. Πόσα χρόνια το ακούγατε? 10, 15. Τι έβγαιναν και λέγανε οι αντιπολιτεύσεις όταν αναλάβανε ότι το 11 θα είναι κλειστή η χωματερή της Ύψας? Κλείσανε τίποτα? Τελειώσαν τίποτα? Τα σκουπίδια εκεί τα θάβανε. Επί δική μας λοιπόν θητείας, το 2015 σταμάτησε η λειτουργία του ΧΑΔΑ. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι σταμάτησε η λειτουργία του ΧΑΔΑ. Πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουν, κύριε Δήμαρχε, για να λέμε και τα θετικά, ότι εκείνη την περίοδο πραγματικά βρήκατε έναν τρόπο και λύσατε το θέμα με τις αίρες κλπ. Χωρίς να κουνηθεί φύλλο. Γιατί ήταν ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Για να λέμε και τα θετικά δηλαδή. Έτσι. Για να μην λέτε ότι είμαστε μονόπλευροι. Πόσα χρόνια, κύριε Φυλακτέ, ακούγατε αυτό το θέμα? Πάμε λίγο να δούμε. Δεν είναι μονάχα το κλείσιμο του ΧΑΔΑ και ότι έχουμε εξασφαλίσει πλέον με απόφαση του Γενικού Γραμματέα να πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας μέχρι 31 12 του 17 στις αίρες. Για να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει και από έργα και από χρηματοδοτήσεις. Γιατί όλο το μυστικό σήμερα ποιο είναι? Στους δύσκολους χρόνους που περνάμε όλοι μας, χρηματοδοτήσεις και χρήματα στις τοπικές μας κοινωνίες. Πάμε να πιάσουμε λίγο μια και αναφέρατε τα θέματα των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης. Μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων αστικών στερεών αποβλήτων στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Υποβλήθηκε λοιπόν, και δεν το ξέρετε κύριε Φυλακτέ, τις επόμενες μέρες θα το μάθετε, στο ΙΜΕΠΕΡΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 5428-21-7-2016 έναν προϋπολογισμό περίπου στα 2 εκατομμύρια για μια μονάδα διαχείρισης κομπόστ. Κατατέθηκε, αριθμό πρωτοκόλλου πήρε, η αίτηση ήδη έχει δρομολογηθεί. Στα 9 λοιπόν προγράμματα που κατατέθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα προς στιγμήν, ένα από τα 9 χρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα είναι αυτό και της Δράμας. Για να πάμε λίγο πιο μπροστά. Όταν χρηματοδοτήθηκαν 11 δήμοι για την διαχείριση των απορριμμάτων, 11 εκατομμύρια, και ένα από τους 11 δήμους ήταν και ο Δήμος της Δράμας, 2015, και εδώ έρχομαι στον άλλο βουλευτή που με βοήθησε πολύ, τον βουλευτή της Δράμας, τον κύριο Κυριαζίδη, και πήραμε το 1 εκατομμύριο. Θα πέσουμε και από την καρέκλα, κύριε Δήμαρχε. Γιατί το λέω? Με την έννοια τώρα ότι εντάξει, είναι κύριε γνωστό, ας πούμε, ότι... Ακούστε με, ένας δήμαρχος, ένας θεσμός, κύριε Φυλακτέ, πρέπει να κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του τόπου για να βοηθήσει την τοπική του κοινωνία. Εγώ δημόσια θα βγω και θα πω μπράβο στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ όταν βοηθάει το έργο όχι του Χριστόδουλου Μαμσάκου, του θεσμού του Δημάρχου, όπως μπράβο θα πω και στον κύριο Κυριαζίδη, μπράβο θα πω και στην κυρία Κεφαλίδου, όταν βοηθήσουν αυτό το έργο το οποίο επιτελώ σαν δήμαρχος της πόλης. Δηλαδή αυτό το ξεχάσαμε? Πάμε λίγο να δούμε και ερχόμαστε τώρα στο ΚΔΑΗ. Και εκεί λοιπόν μέσα στον περιφερειακό σχεδιασμό υπάρχουν 300.000 ευρώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το ΚΔΑΗ, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, για να μεγαλώσουμε την ανακύκλωση. Που η ανακύκλωση τελικά είναι η λύση του προβλήματος. Όσο ανακυκλώνουμε, τόσο και χρήματα διαφυλάττουμε, αλλά συγχρόνως δημιουργούμε και την περιβαλλοντολογική συνείδηση. Το να βάλω λοιπόν ένα παιδί νέο, με τα προβλήματα που ξέρετε ότι έχει, ευαισθητοποιώντας τον κόσμο, είναι παράλογο? Αυτό έκανα λοιπόν με την συμμετοχή του Δημήτρη του Σιδηρόπουλου. Να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο σε ένα παιδί που γνωρίζετε τι χαρακτήρας είναι και τι αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί. Τίποτα, βλέπετε μονάχα το μικροπολιτικό
και λέτε έσπασε την καθαριότητα. Την καθαριότητα εγώ λοιπόν το πάρει, και το πράσινο κύριε Φυλακτέ την έδωσα σε έναν καθόλυν άξιο δημοτικό μου σύμβουλο τον κύριο Ρεμόντι. Και συμπαθέστατος ο για να αναλάβει κύριος Σιδηρόπουλος ένα πόστο και συμπαθέστατος άνθρωπος. Και τον Δημήτρη τον έβαλα τον Σιδηρόπουλο σε ένα ευαίσθητο κομμάτι γιατί όλο το μυστικό της επιτυχίας της ανακύκλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Μέσα στον περιφερειακό σχεδιασμό, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η ουσία και το αποτέλεσμα, έχουμε δύο πράσινα σημεία όπου στην πρόταση του περιφερειακού μας σχεδιασμού και μέσα στα πρώτα έργα που θα γίνουν είναι και 800.000 ευρώ για τα πράσινα σημεία. Άρα τι κάναμε, προετοιμάζουμε όλο το έδαφος εν ώψη τώρα των χρηματοδοτήσεων, η Δράμα να είναι μέσα σε όλες αυτές τις αξιολογήσεις. Ξέρετε και τον θεσμό που εκπροσωπώ ως πρόεδρος της Διαμάθ. Είμαστε λοιπόν η τρίτη περιφέρεια που έχει έγκριση από το ΙΠΕΝ, από το ΙΠΕΣ και η στρατηγική μας μελέτη είναι έτοιμη για να μπει πλέον σε ΚΙΑ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός μιας περιφέρειας σημαίνει αιρεσιμότητα. Άρα αν δεν εγκριθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ούτε ένα ευρώ. Εμείς το λύσαμε αυτό το θέμα και είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες περιφέρειες πανελλαδικά που λύθηκε το θέμα κύριε Φυλακτέ. Και αυτό το κατάφερε μαζί με την βοήθεια και την στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της Διαμάθ που είναι ο Δήμαρχος της Δράμας. Αυτά όλα να μην τα παραγνωρίζουμε γιατί σας είπα δεν με ενδιαφέρει το παραπολιτικό όσο η ουσία και το αποτέλεσμα. Αναφέρεται για παραπολιτικό και παραπολιτικό. Και μου έρχεται στο νου, κύριε Δήμαρχε, πριν 15-20 μέρες ήταν εδώ ο κύριος Σταμάτης Ρεμόντης. Και βγήκε η κυρία Καριοφιλίδου. Την επόμενη μέρα στην κοινωνία, ενώ ήταν μια εξαιρετική εκπομπή και συζητήσαμε για το τεράστιο πρόβλημα των αδέσποτων, για το οποίο δεν έχει ευθύνη ο Δήμος. Σας το λέω και από πριν εγώ. Όπου φάνηκε όμως μια, θα τη χαρακτήριζε έτσι, αποψυχρότητα έως παγερότητα σχέσεων των δύο δημοτικών συμβούλων. Αυτό είναι παραπολιτικό ή πολιτικό? Έρχομαι μπορείτε τώρα και να λειτουργήσετε με δημοτικούς συμβούλους που δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Έρχομαι και σας απαντάω. Έχει 20 διαφορετικούς χαρακτήρες και προσωπικότητες που ο καθένας είναι ελεύθερος πολίτης να εκφράσει την άποψή του. Έρχεται λοιπόν και υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε δύο δημοτικούς μου συμβούλους. Εκτιμώ αφάνταστα τη ζωή την Καριοφιλίδου γιατί έχει κάνει μέχρι τώρα. Όπως εκτιμώ και τον Ρεμόντι, τον Σταμάτη, για αυτό που κάνει από εδώ και πέρα. Το αν υπάρχουν μεταξύ τους κάποιες αντιπαραθέσεις, είναι στη λογική του διαλόγου και του πολιτισμού. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση κυρία Καριοφιλίδου και διαφορετική αντιμετώπιση ο κύριος Ρεμόντης. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. Ότι και έργο είχε κάνει και η ζωή όταν ήταν στο πόστο της και έργο κάνει και ο κύριος Ρεμόντης τώρα που είναι στο πόστο. Αυτό πρέπει να μετράει. Και αυτό έχει σημασία. Το αποτέλεσμα προς όφελος του κόσμου και των πολιτών, κύριε Φυλακτέ. Θα αλλάξει κάτι στο θέμα της καθαριότητας, κύριε Δήμαρχε? Φυσικά υπάρχει αντιδήμαρχος, αλλά ο Δήμαρχος ουσιαστικά δίνει τη γραμμή και την πολιτική. Θα υπάρξει κάτι στο θέμα της καθαριότητας? Χρειάζεται συνεργασία της κοινωνίας, για να είμαστε ρεαλιστές. Δεν γίνεται με απούσα την κοινωνία κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν ζητήματα. Φίλος τηλεθεατής από το Μηλοπόταμο αναφέρονταν να με ενημερώσουν κιόλας στο ότι δεν γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα ο καθαρισμός εκεί. Και ο υπάλληλος του έχει κάνει. Και υπάρχουν προβλήματα με τους υπαλλήλους κλπ. Αυτά τώρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Κύριε Φυλακτέ. Γιατί θέματα καθημερινότητας είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν σαν δημοτική αρχή και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Όμως λύσεις με τι χρήματα και με τι υπαλληλικό προσωπικό. Όταν λοιπόν σου έχουν φύγει 50-60 άτομα σε συνταξιοδότηση, δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις προσωπικό. Και όταν έχεις το δικαίωμα να πάρεις προσωπικό, πρέπει να προβείς σε αυξήσεις δημοτικών τελών. Και έχεις να λύσεις θέματα καθημερινότητας και καθαριότητας σε 14 χωριά και σε μια πόλη με οικισμούς και περιοχές. Και έχεις ελάχιστο κατά 70-80% προσωπικό που δεν έχεις. Τι λύσεις θα δώσεις? Με ποια άτομα, με ποια χρήματα, με ποιες χρηματοδοτήσεις?
περιμένω και το λέω και απευθύνομαι προς τον κόσμο, ως μάνα εξ ουρανού να μου έρθουν τα οχτάμινα για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε τέτοια θέματα. Αλλά από την άλλη, απευθύνομαι και στον κόσμο. Ουσιαστικά είναι 16 μήνα. Πρέπει να πούμε, γιατί είναι 8 και 8. Είναι... Απευθύνομαι όμως και στον κόσμο. Στη συνείδηση που πρέπει να έχει ο κόσμος της δράμας. Δεν μπορεί να έχεις μια παιδική χαρά, μέσα στην παιδική χαρά, καλαθάκια δίπλα κάδω και να πετάς τα σκουπίδια σου στη μέση του πουθενά. Δεν μπορεί το βράδυ να πίνεις μπύρες και να ξενυχτάς και όλα αυτά τα κεσεδάκια να τα αφήνεις διάσπαρτα στην πόλη. Δεν μπορείς να παίρνεις κάδους στην Αγία Βαρβάρα και να τους αναποδογυρίζεις και να τους ρίχνεις μέσα στις λιμνούλες. Αυτά δεν μπορεί, δεν πρέπει να γίνονται. Ουροσυλλέκτες στην Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, εκεί τώρα είναι και... Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και η συνείδηση του κόσμου. Ο Δήμος τιμωρός, λένε, ένα κομμάτι της κοινωνίας, λέει, κύριε Δήμαρχε, είναι γενικότερο το θέμα, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όλο τον κόσμο πάει ο Δήμος και λέει τον πολίτη, φίλε, δεν πετάνε μέσα κεφάλια από ζώα και ουροσυλλέκτες. Άλλο θέματα. Πρόστιμο. Δηλαδή, μπήκαμε στη λογική. Δεν θα πρέπει να πούμε σε μια τέτοια λογική, λέω εγώ. Τα συζητάτε αυτά στην ΚΕΔΕ, ας πούμε, κάτω στην Αθήνα, ότι πρέπει να μπουν και κάποια πρόστιμα ίσως. Μήπως κάποιοι συνεργιστούν, γιατί ξεφεύγει το πράγμα. Ποιος σας είπε ότι δεν έχουμε βάλει και πρόστιμα? Προτού όμως τα πρόστιμα, υπάρχει πρώτα απ' όλα η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αν λοιπόν δεν το καταλάβουμε όλοι μας, ότι έξω από το σπίτι μας είναι χώρος δικός μας και δεν είναι ξένος, 100 πρόστιμα να βάλεις, λύση δεν θα δώσεις. Έναν υπάλληλο να έχεις σε κάθε γειτονιά, πάλι δεν θα δώσεις λύση. Άρα όλο το μυστικό είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, τους ίδιους τους πολίτες της δράμας, που αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η ανακύκλωση πάει καλά, κύριε Δήμαρχε, ευκαιρία. Πάει πολύ καλά και μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα. Έχουμε τριπλασιάσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όλο το κομμάτι που λέγεται ανακύκλωση. Να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα. Αναφέρεται φίλος στην σημερινή μέρα, έστειλε το μήνυμά του, για τα χάλια της οδού Φιλίππου. Όταν βρέχει υπάρχουν ζητήματα. Τι θα γίνει με το δρόμο αυτόν, κύριε Δημάρχη? Άλλο ένα σοβαρό θέμα. Αναλαμβάνουμε 2014. Για το καινούριο δρόμο φυσικά. Με ενημερώνουν τώρα για το καινούριο δρόμο. Της Φιλίππου, κύριε Φυλακτέ. Έργο της προηγούμενης διοίκησης. Σταματημένο όλο το Φασανισμένο έργο. Σταματημένο όλο το έργο. Μια ολόκληρη περιοχή στην κυριολεξία να βογκάει. Τα μαγαζιά 3 μήνες να έχουν, να δουν έναν πελάτη με όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα. Και αναλαμβάνω να ξεμπλέξω αυτό το θέμα, που δεν είναι το μοναδικό από την προηγούμενη διοίκηση. Πολλά θέματα παραλάβαμε και προσπαθήσαμε να τα διευθετήσουμε και να τα τελειώσουμε. Φιλίππου, λοιπόν. Έχω πάνω από 50-100 μαγαζιά που δεν κάνουν τζίρο ούτε ένα ευρώ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό το έργο και σταμάτησε και δεν προχωράει. Κλαίγανε οι άνθρωποι αυτά τα μαγαζιά όταν ήρθαν στο γραφείο μου. Και δεν είναι εξάρτηση δική μου από πόρους του Δήμου να τελειώσει το έργο. Είναι ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούμενο έργο. Και γίνεται ένας αγώνας 3-4 φορές στην Αθήνα, στην αποκεντρωμένη, στους περιφερειάρχες παντού, να ξεμπλοκάρω το έργο και να δοθεί στην κυκλοφορία. Όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να μπορούν να δουλέψουν όλα εκείνα τα μαγαζιά που παραμιλούσαν 3-4-5-10 μήνες. Και ερχόμαστε αυτό το έργο και το τελειώνουμε. Με προβλήματα. Υπάρχει όμως ο χρόνος παράδοσης, που σημαίνει ότι κακοτεχνία υπάρχει, θα πρέπει προτού να παραλάβουμε το έργο, ο εργολάβος να τις αποκαταστήσει. Ξέρω... Αλλά κύριε Φυλακτέ, εσείς το να βάλουμε και... τα πεζοδρόμια και τα κράσπεδα και να κάνουμε εκείνον τον ποδηλατόδρομο, αυτό θα σας όπως τώρα, έγινε, αυτό δεν ήταν επιλογή δικιά μου. Το είπατε και είναι, γιατί είναι γνωστό ότι είναι έργο της προηγούμενης αν περιόδου. Αν ρωτούσατε λοιπόν εμένα, είναι ένας πολύ διαφημισμένος ποδηλατόδρομος, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στον άλλο δρόμο, την επικάλυψη που έγινε και η ανάπλαση. Εκείνο εκεί το πράγμα τώρα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια για να φύγουν εκείνα τα... Έργο χρηματοδοτούμενο είναι, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να ακουμπήσω ούτε πετραδάκι αν δεν περάσουν τα 5 χρόνια. Αν ρωτάτε εμένα τι θα έφτιαχνα εγώ το ξεκινούσα, θα υπήρχε περίπτωση να το είχα αυτό το έσχος. Και εγώ το λέω. Αλλά είναι ένα έργο, μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε με αυτούς τους όρους.
Τι γίνεται με τις αδειοδοτήσεις γηπέδων, ρωτάει ένας φίλος. Δόθηκε παράταση από όσο ξέρω, ετήσια. Δόθηκε για ένα χρόνο. Αλλά δεν είναι λύσεις αυτές, κύριε Φυλακτέ. Όταν έχεις αθλητικούς συλλόγους, όταν έχεις ομάδες και συνέχεια παρακαλάς να δοθεί μια παράταση για να λειτουργήσουν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις. Γι' αυτό γίνανε και Σάββατο αγώνες, να το πούμε. Καταλαβαίνετε, κύριε Φυλακτέ, το τι σημαίνει. Άντε να το πιάσουμε από την αρχή. Αναλαμβάνω Σεπτέμβριο το 2014. Κλειστά όλα τα γήπεδα. Τίποτα. Κόσμος παραμιλάει. Γονείς έρχονται, λέει, δήμαρχε, τι θα κάνουμε. Μαζεύω τις τεχνικές μου υπηρεσίες, κύριε Φυλάκτη, και ξεκινάμε. Να δούμε λίγο οι αδειοδοτήσεις όλων των αθλητικών χώρων. Σε τι χρήματα μεταφράζεται. Μόνο οι μελέτες, κύριε Φυλάκτη, στατικής επάρκειας, 500.000 ευρώ. Πού θα τις βρω. Και αν οι μελέτες αυτές μου βγάλουν και άλλα 2-3 εκατομμύρια έργα, από πού θα τα βρω. Παραπάνω θα βγάζαν. Σας λέω, από πού. Παραδώσανε λοιπόν το επίσημο κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι γήπεδα, εγκαταστάσεις, λέμε... χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς τίποτα. Για να λέμε και το απίστευτο όμως, κύριε Δήμαρχε, για να το διακομωδήσουμε αυτό που συμβαίνει, είναι ότι το κράτος παρέδωσε τα κρατικά γήπεδα στους Δήμους και μετά ήρθε και ζητούσε από τους Δήμους να πληρώσουν για να πάρουν την κρατική άδεια την οποία το κράτος δεν την είχε. Εκεί γινόταν έργα, εκεί γινόταν αγώνες, εκεί γινόταν πάρα πολλά πράγματα. Εντελώς ουσιαστικά παράνομα. Τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Και έρχονται σήμερα, και το εθνικό. Ζητάνε αδειοδοτήσεις. Πώς θα τις βγάλω. Ας μας δώσουν τα λεφτά και να ξεκινήσω, όχι σήμερα, χθες. Να βγάλω και άδειες, να κάνω και, και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται, να τα διορθώσω για να είναι υποφερτή και ικανοποιητική. Έχω ένα μεγάλο θέμα. Σήμερα η παράταξη project, από όσο είδα, προτείνει να γίνει και δημοτικό συμβούλιο. Αφορά τους οδικούς άξονες. Έγινε και μια. Ημερίδα παλιότερα. Εδώ φαίνεται σε μια απάντηση στον κύριο Κυριαζίδη ότι η σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, τμήμα Καβάλα, Δράμας, Έρες, Σύνορα, έχει ορίζοντα ολοκλήρωση το 2050. Ο Ε61 ο περίφημος. Για τους άλλους δρόμους, κύριε Δήμαρχε, για να τους συνδέσουμε κιόλας, γιατί έρχεται και ο Ονειρούπολη τώρα και κόσμος θα κινείται. Ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης πλέον είναι ένας δρόμος επικίνδυνος για να κυκλοφορήσει αυτοκίνητο. Θα πρέπει ίσως να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο και να συζητήσετε κάποια θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο. Σας απαντάω, και κύριε Φυλακτέ. Εθνικές οδούς. Για πρώτη φορά. Έχουμε επίσης και με την Καβάλα, θα μάθατε, για μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δημιουργούνται ζητήματα εκεί στον Αμυγδαλεόνα από τους κατοίκους. Υπήρξε μια ένταση κατοίκων που δεν θέλουν να περάσουν από εκεί τον οδικό άξονα. Υπάρχουν θέματα. Κύριε Φυλακτέ, χωροταξικός σχεδιασμός. Αναλαμβάνουμε Δημοτική Αρχή. Καθόμαστε όλες οι αντιπολιτεύσεις, το ΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας. Βρισκόμαστε τρεις δήμαρχοι που αυτό για να γίνει τα προηγούμενα χρόνια ήταν αδιανόητο. Βγάζουμε κοινές αποφάσεις. Παίρνουμε ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔ, του συλλογικού μας οργάνου. Παίρνετε ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις υιοθετημένες από όλα τα όργανά μας. Άρα, όπως για πρώτη φορά, κύριε Φυλακτέ. Αυτό που λέει το project, δεν αλλάξατε άποψη εσείς, δεν πήγατε από τον Ε61 σε κάτι άλλο. Κύριε Φυλακτέ, ό,τι ψηφίσαμε, το ψηφίσαμε ομόφωνα. Ισχύλετε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι πρωτοστάτης σε όλες αυτές τις ενέργειες ήταν ο Δήμαρχος της Δράμας. Βρεθήκαμε με τη Δήμαρχο της Καβάλας, με το Δήμαρχο της Ξάνθης, δημιουργήσαμε τα λεγόμενα δίπολα και τρίπολα, για να δούμε λίγο και να αντιμετωπιστεί πλέον σοβαρά και η δική μας περιοχή, όπως αντιμετωπίζεται και ο Εύρος, και καθίσαμε και πήραμε μία ομόφωνη απόφαση όλοι οι φορείς. Κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι, τα νέα δεδομένα όμως είναι ότι εδώ, μάλλον στις καλένδες τίθενται όλα τα οδικά δίκτυα. Η διεκδίκηση, κύριε Φυλακτέ, το είπαμε τότε, το λέμε και τώρα. Έχουμε τις ομόφωνες αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων. Δυστυχώς την τελική απόφαση την έχει το επίσημο κράτος. Εκεί λοιπόν, ναι, να διεκδικήσουμε. Όλοι οι φορείς ενωμένοι σαν μια γροθιά. Γιατί έχουμε τις ομόφωνες αποφάσεις. Δεν λύνονται όμως τα θέματα με μια συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις πάρθηκαν και ήταν ομόφωνες σε όλα τα επίπεδα της περιφέρειας. Η διεκδίκηση είναι στην Αθήνα. Εκεί είμαι λοιπόν ανοιχτός. Μαζί και με τις αντιπολιτεύσεις, μαζί και με τους βουλευτές μας, μαζί και με τους περιφερειακούς μας συμβούλους, να διεκδικήσουμε επιτέλους για πρώτη φορά σοβαρά για τη Δράμα. Και αυτό κάναμε
στα δύο χρόνια που κύριε είμαστε Δήμαρχε, δημοτική αρχή. Με κάθε καλή διάθεση, ένα έγγραφο στον κύριο Μωυσιάδη, εκεί τον αντιπεριφερειάρχη Σερών, να κάνει διαγράμμιση το κομμάτι από Μπάφρα μέχρι. Θα γίνουν ατυχήματα. Δηλαδή εδώ δεν φροντίζουν τα θα το χαρακτηρίζει έτσι, τα στοιχειώδη στο γειτονικό νομό Σερών. Είναι ένα θέμα είναι το οποίο. Τα ζητήματα δηλαδή εδώ δείχνουν μια ασέβεια στον κόσμο, καταρχάς που μένει εκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσω και με τον κύριο Πατακάκη, επειδή ο κύριος Πατακάκης εκπροσωπεί τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Φυλακτέ, ότι η κατάσταση είναι τρίτοκοσμική και πρέπει να τη διορθώσουν. Δυστυχώς δεν είναι στα όρια τα δικά μας. Πάντως, σε περίπτωση όπως το θέτεται διεκδίκησης, μπροστά θα είμαι και εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Τζικώστα, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν, άρα δεν θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, από όσο καταλαβαίνω, έκτακτο για αυτό το θέμα. Κύριε Φυλακτέ, τουλάχιστον η δική μας Δημοτική Αρχή πολύ σύντομα δημιουργεί και κάνει Δημοτικά Συμβούλια, στις 10-15 μέρες, που σημαίνει ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ ευχαρίστως να συζητήσει το θέμα. Για διαγράμμιση, αλλά λένε έχουμε, στη Φιλίππου, έχουμε, να έχουμε ομόφωνες να γίνει αποφάσεις. Διαγράμμιση της Φιλίππου, από όσο κατάλαβα. Ναι, γιατί θα γινόταν ατυχήμα σήμερα. Θα γινόταν κάποια ατυχήματα σήμερα λόγω των. Είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο απαιτεί άμεσο lifting, αλλά δεν γίνεται λόγω του ότι είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πρέπει να πούμε. Ορίζεται, όπως έγινε, έτσι πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.